Κυρία Δάγκα. Τα ευρήματα ένα πράγμα δείχνουν, ότι την επόμενη μέρα των εκλογών θα υπάρχει μια κυβέρνηση που θα είναι από το υποχέρι αντιλαϊκή, γιατί το πρόγραμμα είναι φανερό της επόμενης μέρας και σημαίνει νέα βάρη, νέες θυσίες διαρκείας πάνω στο έδαφος της σημερινής ζούγκλας που ζούμε. Αυτή λοιπόν η κυβέρνηση, είτε με Νέα Δημοκρατία, αυτοδύναμη, είτε συνεργασίας, η ουσία είναι ότι θα έρθει να υλοποιήσει βαριά αντιλαϊκά μέτρα, έτσι όπως περιγράφονται με κάθε λεπτομέρεια στην έκθεση της Κομισιόν, και είναι πληστηριασμοί, είναι ιδιωτικοποιήσεις, είναι ματωμένα πλεονάσματα μέχρι το 2060 και βέβαια νέα προνόμια και φοροαπαλλαγές για τους επιχειρηματικούς κολοσσούς. Τέτοιο ήταν, για παράδειγμα, και η συμφωνία που έγινε με την Κοινοπραξία στην Κρήτη, που τίποτα δεν έχει να κερδίσει ο ίδιος ο λαός και λόγω των προκλητικών παραχωρήσεων που γίνονται, που επιβεβαιώνει επί της ουσίας κέρδη για τους επιχειρηματικούς κολοσσούς, όμως ενεργειακή φτώχεια για τον ίδιο το λαό. Άρα απέναντι σε αυτή την κυβέρνηση, μόνο ένα ισχυρό ΚΚΕ μπορεί την επόμενη μέρα όχι μόνο να είναι από κούμπι, αλλά να κόψει και τη φόρα της νέας θύελλας που θα έρθει, είτε με αυτοδύναμη κυβέρνηση, είτε με μια κυβέρνηση με υποψήφιους μπαλαντέρ που είναι πάρα πολύ πρόθυμοι. Κυρία Δάγκα, είπατε ότι όποιος και από τους δύο και αν είναι και όποιοι αν κάνουν συνεργασίες είναι το ίδιο πράγμα. Η αλήθεια είναι ότι ανεξάρτητα από επιμέρους διαφορές, στα βασικά, στα κύρια, έχουν δεσμευθεί, όπως έχουν δεσμευθεί και μια σειρά άλλα κόμματα που είναι πανέτοιμα να δώσουν, να παίξουν το ρόλο της συγκολητικής ουσίας στην επόμενη κυβέρνηση. Μάλιστα. Όμως επιτρέψτε μου, ο κύριος Μαργαρίτης γνωρίζει πάρα πολύ καλά ότι το ΚΚΕ έχει σχέδιο για το σήμερα, έχει σχέδιο για το αύριο, έχει επεξεργασμένο πρόγραμμα που έχει στο επίκεντρο τις σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες, στην εργασία, στη μόρφωση, σε κάθε πλευρά της κοινωνικής ζωής. Και είναι κόντρα σε όσους λένε, ότι δεν υπάρχει εναλλακτική λύση για τον λαό. Κυρία Δάγκα, υποψήφια βουλευτής με το Κομμουνιστικό Κόμμα, συμβιβάζει τις ανάγκες, τα δικαιώματά της σε αυτόν τον δρόμο του μονοπωλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ.